Γεια σας καλά μου Στριξόπουλα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Να σας πω εδώ λίγο πριν το βίντεο ότι έχουμε ανοίξει και ένα δεύτερο κανάλι, για όσους δεν το γνωρίζουν, το Lithium, όπου θα ανεβαίνουν εκεί μόνο τρομακτικές ιστορίες από το Strix. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουν να ανεβαίνουν εδώ οι τρομακτικές ιστορίες, θα ανεβαίνουν και εδώ κανονικά, αλλά και εκεί κάτι σαν ασφάλεια. Τώρα όποιος θέλει να το στηρίξει μπορεί να κάνει μια γραφούλα, να κάνει ένα like, να αφήνει κάποιο σχόλιο κάτω από τα βίντεο, έτσι ώστε να κινείται και το άλλο κανάλι. Θα σας έχω το link κάτω στην περιγραφή αλλά και στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Λοιπόν, σήμερα θα μας απασχολήσει η υπόθεση της Κατερίνας Κοντού, μιας 26χρονης η οποία αφαίρεσε τη ζωή του συζύγου της μπροστά στα μάτια των παιδιών της και έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες της εποχής για το αποτρόπαιο έγκλημα που είχε διαπράξει. Ήταν ένα ζευγάρι που τσακωνόταν συχνά, είπαν πολλοί. Αλλά είναι αυτό μια δικαιολογία για μια τέτοια κατάληξη? Προσωπικά θα πω όχι. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί μια δολοφονία που συγκλονίζει και έμεινε στην ιστορία με την ονομασία «Το έγκλημα στο χειροστάσιο». Η 26χρονη Κατερίνα Κοντού άφησε άφωνους τους αστυνομικούς όταν μετά την πολύ ωραία κατηγορηματική άρνησή της όταν τη ρωτούσαν στο τι συνέβη στον άντρα της, ξέσπασε λέγοντας «Στάχτη έπρεπε να γίνει και στάχτη τον έκανα». Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε στην κορυφή των υπόπτων για την δολοφονία του 37χρονου συζύγου της Χρήστου όταν την 24η Απριλίου του 1979 στο χειροστάσιο, στη θέση Βακαλόπουλος, που εργαζόταν το ζευγάρι, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς μέσα στα λίμματα ένα μεγάλο κόκαλο που έμοιαζε να αποτελεί τμήμα ανθρώπινου μυρού. Η Κατερίνα Κοντού οδηγήθηκε μέσα σε λίγες μέρες για δεύτερη φορά στην ασφάλεια, όπου οι αστυνομικοί την ανέκριναν ολόκληρη τη νύχτα. Εκείνη έλεγε και ξανάλεγε στους αστυνομικούς που την ανέκριναν πως ο άντρας της εγκατέλειψε την ίδια και τα τρία τους παιδιά ένα περίπου μήνα νωρίτερα, φεύγοντας με δύο κακοποιούς, τους οποίους περιέγραψε ως αγριάνθρωπους και χρήστες ουσιών. Τα αδέρφια του Χρήστου όμως ήταν εκείνα που κινητοποίησαν τις αρχές καθώς επέμεναν πως κάτι κακό είχε συμβεί στον αδερφό τους, ο οποίος εξαφανίστηκε ξαφνικά χωρίς να αφήσει πίσω του κανένα ίχνος. Δεν έκρυβαν την πεποίθησή τους πως η νεαρή γυναίκα ήξερε που βρισκόταν ο σύζυγός της και απλά το κρατούσε μυστικό. Άλλωστε, όπως είπαν στην αστυνομία 5 χρόνια νωρίτερα, η γυναίκα του είχε αποπειραθεί να τον σκοτώσει με ένα τσεκούρι, γιατί πίστευε πως είχε σχέση με μια συγγενή του και καταδικάστηκε τότε σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή, αφού το δικαστήριο τότε αναγνώρισε πως βρισκόταν σε πλήρη σύγχυση. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που το 1976 η οικογένεια Κοντού φεύγει από την Παλικαριά Τρικάλων όπου και έμενε για να κατέβει στην Αθήνα και το χειροστάσιο της Παλίνης. Το μόνο στοιχείο που είχε στα χέρια της η αστυνομία ήταν μερικές κυλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στα σκαλιά που οδηγούσαν στο σπίτι της οικογένειας. Ωστόσο, κανείς δεν μπορούσε να πει με σιγουριά πως το αίμα άνοικε σε κάποιον άνθρωπο ή αν προερχόταν από κάποιο ζώο. Παράλληλα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια είχε ήδη αρχίσει να εξετάζεται το μεγάλο κόκαλο που βρέθηκε στο φρεάτιο, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν προερχόταν από άνθρωπο ή από γουρούνι, όπως υποστήριζε η γυναίκα. Το απόγευμα της 25ης Απριλίου, όμως, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα ακόμη έβριμα που τους έφερε πιο κοντά στο σενάριο της δολοφονίας. Στο δεύτερο βόθρο του χειροστασίου βρέθηκαν μέσα σε μία σακούλα ματωμένα ρούχα, τα οποία άνοικαν στον εξαφανισμένο άντρα, ενώ αργότερα τα εργαστήρια επιβεβαίωναν πως είχαν στα χέρια τους ανθρώπινο οστό. Τα στοιχεία λοιπόν μαρτυρούσαν πλέον πως είχε διαπραχθεί κάποιο πολύ αποτρόπαιο έγκλημα και έτσι η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του δολοφόνου είχε ήδη ξεκινήσει. Όλες οι υποψίες στράφηκαν στην Κατερίνα Κοντού, η οποία όταν ενημερώθηκε για τα ευρήματα κατάλαβε πως η ομολογία ήταν μονόδρομος. Η 26χρονη λοιπόν παραδέχεται ψύχρεμα πως ανήμερα της 25ης Μαρτίου του 1979 δολοφόνησε τον άντρα της. Στη συνέχεια τον έκαψε χρησιμοποιώντας βενζίνη και ό,τι απέμεινε από εκείνον το πέταξε στο βόθρο για να εξαφανίσει τα στοιχεία. «Τον χτυπούσα μέχρι να ξεψυχήσει, με σκότωνε κάθε μέρα», είπε με αφοπλιστική ειλικρινία η νεαρή γυναίκα στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας κιόλας ότι ο σύζυγός της ήταν μέθυσος και πως τη χτυπούσε βάναυσα. Ξετυλίγοντας το κουβάρι εκείνης της μέρας, η Κατερίνα Κοντού περιέγραψε πως ο 37χρονος σύζυγός της είχε επιστρέψει μεθυσμένος από το σπίτι ενός γείτονα.
Όταν εκείνη αρνήθηκε να του δώσει κι άλλο κρασί, τη χτύπησε με σειρματάνιο βούρδουλα. Το ίδιο απόγευμα ισχυρίστηκε η γυναίκα πως ο άνδρας της θέλησε να πάει σε μια κοντινή ταβέρνα και όταν εκείνη αντέδρασε, τη γρονθοκόπησε και απείλησε να τη σκοτώσει με ένα μαχαίρι. Η κοντού, όπως περιέγραψε, βρισκόμενη σε άμυνα, άρπαξε μια τσάπα και χτύπησε τον άντρα της δύο φορές. Εκείνος κατρακύλησε από τα σκαλιά στο ισόγειο, όπου η γυναίκα τον αποτελείωσε, χτυπώντας τον άλλες 4 φορές. Η ίδια γυναίκα αφηγήθηκε πως, όταν βεβαιώθηκε ότι ήταν νεκρός, πέρασε ένα σκηνή από τις μασχάλες του και τον έσυρε. Ήταν πολύ βαρύς, τον είχε τραβήξει μέχρι και τον τόπο που άκαιγαν τα σκουπίδια. Του έριξε βενζίνη από το μηχανάκι του και ξύλα. Έβαλε φωτιά, αλλά μετά από μισή ώρα η φωτιά έσβησε, χωρίς να τον κάψει ολόκληρο. Ξαναπήρε λοιπόν βενζίνη από το μοτοποδήλατο, έριξε περισσότερα ξύλα και έβαλε ξανά φωτιά, η οποία κράτησε μία ώρα περίπου. Πλέον είχε καεί, το κεφάλι του είχε γίνει ένα στρογγυλό μεγάλο κάρβουνο. Το μάζεψε και το έριξε σε μία σακούλα νάιλον μαζί με όσα οστά δεν είχαν ακόμα καεί. Και πήγε και το έριξε στην αποχέτευση των ζώων, στο παχυντήριο των γουρουνιών. Συμπλήρωσε μάλιστα πως είχε πετάξει στο βόθρο ένα σεντόνι, μερικές μαξιλαροθήκες, δύο παντελόνια του θύματος, τα οποία είχε χρησιμοποιήσει για να σκουπίσει τα αίματα από τη σκάλα. Το ζευγάρι μετά την άφηξή του στην Αθήνα το 1976 βρήκε δουλειά στο χειροστάσιο της Παλίνης και έμεινε στο σπίτι που τους παραχώρησε ο ιδιοκτήτης, το οποίο βρισκόταν πάνω από την αποθήκη των ζώων, όπως είπαμε και πιο πριν. Ο εργοδότης είπε στους αστυνομικούς ότι στην αρχή όλα φαίνονταν φυσιολογικά μεταξύ τους, αλλά στην πορεία διαπίστωσε πως είχαν ομηρικούς καυγάδες σε ζευγάρι. Εκείνος έπινε συνεχώς, έφυγε από τη δουλειά και έδερνε αλίπητα τη γυναίκα του. Αν και όπως ο ίδιος ο εργοδότης είχε διαπιστώσει, την αγαπούσε και την ζήλευε. Τώρα πως γίνεται να αγαπάς και να δέρνεις, δεν το ξέρω πως αυτά τα δύο δένουν. Αλλά και ο κτηνίατρος του χειροστάσιου περιέγραψε το θύμα σαν έναν βίαιο άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα μία φορά την είχε μαστιγώσει πολύ άσχημα. Με εκείνο το μαστίγιο θα μπορούσε να την είχε σκοτώσει, είχε πει μάλιστα χαρακτηριστικά. Ο εργοδότης του ζευγαριού, ανατρέχοντας και εκείνες τις κρίσιμες ώρες που ακολούθησαν μετά το έγκλημα, υποστήριξε πως η 26χρονη γυναίκα ζήτησε βοήθεια γιατί δεν ήξερε πώς δουλεύουν τα μηχανήματα στο χειροστάσιο, λέγοντάς του πως ο άνδρας της την εγκατέλειψε, ακολουθώντας δύο κακοποιούς. Όπως είπε ο ίδιος, ήταν αναστατωμένη και αλλαγμένη. Της είπε να πάει στην αστυνομία και να δηλώσει την εξαφάνιση, αλλά εκείνη του είπε αύριο. Αλλά και την επόμενη μέρα 26χρονη δεν πήγε στην αστυνομία και όταν πάλι τη ρώτησε, εκείνη του είπε πως ο άνδρας της δεν πρόκειται να γυρίσει. Η δολοφονία του 37χρονου άντρα από τη σύζυγό του έγινε πρωτοσέλιδο, με τις εφημερίδες να δημοσιεύουν αποκαλυπτικά στοιχεία για τη ζωή του ζευγαριού, αλλά και λεπτομέρειες για το έγκλημα. Μάλιστα, αναφέρθηκε πως η δολοφονία έγινε μπροστά στα μάτια της 6χρονης κόρης του ζευγαριού, με την εφημερίδα Απογευματινή να φιλοξενεί αφήγηση του παιδιού, στην οποία περιέγραφε πως η μητέρα της χτύπησε τον πατέρα της μέσα στην κουζίνα του σπιτιού και στη συνέχεια τον έσυρε έξω από το σπίτι και τον έκαψε βάζοντας πάνω του ξύλα. Η αφήγηση του παιδιού ήρθε να ενισχύσει τον ισχυρισμό των υπόλοιπων συγγενών ότι η δολοφονία ήταν καλά προσχεδιασμένη και έγινε μέσα στην κουζίνα του σπιτιού τους, ενώ ο σύζυγός της καθόταν ανυποψίαστος σε μια καρέκλα. Αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Αν κατάφερες και έφτασες μέχρι εδώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άσε κάτω στα σχόλια ένα thumbs up. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και γραφούλα αν δεν έχετε κάνει και να χτυπάτε και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν, αλλά και για τις ενημερώσεις της κοινότητας. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!